Είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι στην όμορφη πόλη σας και παρουσιάζουμε το βιβλίο «Το θαύμα να νιώθεις Έλληνας». Πραγματικά, για μένα, είναι θαύμα που βρίσκομαι εδώ σε μια πόλη που είναι ιστορική. Μια πόλη όπου διαδραματιστήκανε πάρα πολλά στην ελληνική ιστορία. Οι όσους δεν με ξέρουν, κατάγομαι από την Ιγυρία, τη μεγάλη την πατρίδα μου, την Ιγυρία, όπου κατά μυστηριώδη τρόπο, και νομίζω το έχετε ακούσει και άλλες φορές, έπεσε στο χέρι μου το βιβλίο «Την Αντιγόνη του Σοφοκλέως» και αφού με έφερε κοντά στην Ελλάδα αυτό το βιβλίο δηλαδή, αγάπησα την πατρίδα σας και μετέπειτα την έκανα και δικιά μου πατρίδα. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ απόψε, στο Ναύπλιο, όπου δηλώνω ότι νιώθω ως Έλληνας. Και από ό,τι μου είπανε ότι η πόλη έχει και μια πλατεία που λέγεται Φιλελλήν, νομίζω. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πόλη που αγκαλιάζει και καλωσορίζει τους ξένους. Θα ήθελα να σας πω ότι το δρόμο μου προς την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο ούτε οι θεοί δεν θα μπορούσαν να το δημιουργήσουν. Γιατί είναι πραγματικά θαύμα για ένα παιδί να ξεκινάει από την Αφρική, να φτάνει στη Θεσσαλονίκη, να σπουδάσει, να γίνει οδοντίατρος και μετέπειτα να πάει για να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη, όπου και εκείνη ως μια άλλη μεγάλη πατρίδα με αγκαλιάσε και με δημιούργησε επίσης. Και έτσι κάναμε το βιβλιοπωλείο, το Seaborn Books, εδώ και 30 χρόνια περίπου, όπου μπορούν τα Ελληνόπουλα να βρίσκουν ελληνικά βιβλία στην όμορφη Νέα Υόρκη, όπου διατυμπανίζουμε το όνομα της Ελλάδος, το όνομα της πατρίδας πλέον, η πατρίδα που έδωσε φως, έδωσε πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο δρόμος μου πέρασε από αυτή τη χώρα, την Ελλάδα. Και έχω δηλώνει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όσο έχω αναπνοή, θα βοηθώ. Πραγματικά είναι μια βοήθεια αυτή που προσφέρω για να διατηρούμε την ελληνική γλώσσα και να διατηρούμε την ιστορία της Ελλάδος και να τους παίρνουμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε στο Ναύπλιο. Αυτό το βιβλίο λέγεται «Το θαύμα να νιώθεις Έλληνας». Είναι ένα οδοπορικό που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας με τον ταξιτζή που με είχε πάρει από το αεροδρόμιο, που με είχε πάει από μια γειτονία στην άλλη, ψάχνοντας πού ζουν οι ξένοι φοιτητές. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ήξερα καν τη διεύθυνση που πήγαινε. Και ο άνθρωπος αυτός, ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το χρόνο που σπατάλησε για να με βρει το μέρος, μου έδειξε πρώτα την ανθρωπία μέσα του. Κάτισε μαζί μου, ταλαιπωρήθηκε μέχρι να βρούμε τον άνθρωπο που ψάχναμε. Και όταν τελικά ήρθε η ώρα να τον πληρώσω και τον πλήρωσα αυτά που έλεγε το μέτρο, το μίτερ που είχε μέσα στο ταξί, και σκέφτηκε να του δώσω και λίγο παραπάνω, γυρνάει και μου λέει «Άδε μωρέ, αφού ήρθες να σπουδάσεις». Εκείνη η συμπεριφορά του με απέδειξε ότι πραγματικά στον ελληνισμό το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό, επειδή θα σας αφήσω να βρείτε το βιβλίο, είναι από τις εκδόσεις Μπαζέως, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσω και αυτό το βιβλίο στο Ναύπλιο σήμερα. Γι' αυτό αισθάνομαι έτσι ως Έλληνας κι εγώ,
και δημιουργήσαμε επίσης το Hellenism 2020, το οποίο είναι ένας οργανισμός που απότερος σκοπός του είναι μονάχα να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα, να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και μέσω από το ίντερνετ, αλλά και μέσω από τους εθελοντές, τους χιλιάδες που θα έχουμε. Ο σκοπός μας είναι σε κάθε πόλη της γης να διδάσκεται ελληνική γλώσσα έστω και μία ώρα την εβδομάδα, όπου όποιος θέλει να μάθει ελληνικά δεν θα παραπονιέται πλέον ότι δεν βρίσκει που να μάθει. Δεν θα ψάχνει πια ένα κράτος να βοηθήσει μόνο το κράτος για να γίνει αυτό. Εμείς, σαν άνθρωποι που αγαπάμε αυτή τη χώρα, πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς για την διατήρηση της και για την πρόοδο την οποία την αξίζει. Και γι' αυτό καλώ όλα τα Ελληνόπουλα να σηκωθείτε και εσείς λιγάκι, να διαθέσετε και λίγο χρόνο από την προσωπική σας ζωή για να βοηθήσετε στην προώθηση του ελληνισμού. Για μένα, και τελειώνοντας, ο ελληνισμός είναι ο άνθρωπος. Ο ελληνισμός είναι η παιδεία. Ο ελληνισμός είναι η επιδίωξη της αρετής, την οποία πρέπει όλοι να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ανάγνωση.